Έχουμε επιστρέψει φίλε και φίλοι μετά τι διαφημίσει. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα από την πολιτική, από όλα αυτά τα οποία μα ταλαιπωρούν, την ακρίβεια, τον έμφυα, τους φόρου, την ενέργεια. Να πούμε κάποια πιο ενδιαφέροντα πράγματα πιστεύω. Καθώ θέλουμε και λίγο να καθαρίζει το μυαλό μας από όλη αυτή την επικαιρότητα που βεβαίως θα τη συναντήσουμε ξανά σε λίγο. Ε, και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε μαζί μας ε, σήμερα εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλόρης τον κύριο Δημήτρη Σκούτα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για το Σακαρόδι Διαβήτη. Καλό απόγευμα κύριε Σκούτα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα και σε εσά και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ ε, θερμά για την τιμητική πρόσκληση. Καλά. Σα ευχαριστούμε που είστε μαζί μα, καθώ βλέπουμε ότι στην πόλη αυτή συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Και ένα από αυτά είναι το 35ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο για, την, για τον Ζαχαρόδη Διαβήτη, για τη μελέτη και την εκπαίδευση για τον Ζαχαρόδη Διαβήτη, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Μακεδονία Παλά. Ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά συνεχίζεται και μάλιστα εκτό από τα δικά σα, κύριε κούτα τα ιατρικά που θα συζητήσετε στο συνέδριο, θα έχετε και εκδήλωση για τον κόσμο που μπορεί να έρθει και να ενημερωθεί για τον Ζαχαρόδη Διαβήτη. Σαφέστατα. Το συνέδριο ξεκίνησε από χτες το πρωί. Θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, από 9 μέχρι και, 12 είναι για τους θεραπευτές υγείας στους χώρους του Μακεδονία Παλάς. Ό,τι τελευταίο στη διαχείριση του Ζαχαρόδη Διαβή τύπου 2, Ό,τι καλύτερο, ό,τι κυκλοφορεί στην τεχνολογία που έχει αλλάξει την ποιότητα της ζωής σου στο ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1. Όλα αυτά, ε, τα συμπεράσματα και ό,τι Καινούργια πληροφορία υπάρχει την Κυριακή στι 11 η ώρα το πρωί στου χώρου του Μακεδονία Παλά. Ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό μπορεί ελεύθερα οποιοδήποτε να προσέλθει για να ενημερωθεί για ό,τι τελευταίο συμβαίνει στο Ζαχαρόδη διαβήτη και στη διαχείρισή του. Στο διαβήτη, τώρα ας πούμε, βλέπω 35 χρόνια, 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται να συζητάμε. Γιατί αλλιώ δεν θα υπήρχε λόγο να γίνονται τα συνέδρια. Άρα, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην κοινωνία, απασχολεί του ανθρώπου και απασχολεί πολλού ανθρώπου. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που πάσχουν από του Ακαρόδη, διαφήτη, κύριε Σκούτα. Ε, ε, θα συμφωνήσω με το σχόλιο σα. Είναι ιστορική εταιρεία. 35 χρόνια από την ίδρυσή της 35 συνέδρια συναπτά. Εσύ ήσασταν Καθελώς... από πότε. Εγώ είμαι μέλος, η ανασχόλησή μου με το διαβίτη ξεκινάει το 1997. Mm -hmm. ε, Επομένω, έχει μια ιστορία, έχει προσφέρει πάρα πολλά η εταιρεία αυτή και στη Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα στην Ελλάδα με πάρα πολλούς συναδέλφους, εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις, μεγάλο Άρα, έργο. Το, Αυτό... το αντικείμενο της, πριν πούμε τίποτα άλλο, είναι δηλαδή η εταιρεία αυτή έχει ως αντικείμενο να μελετάει τι εξελίξει για τον διαβίτη. Πώ γίνεται. Να ενημερώνει. Να ενημερώνει, να, ενημερώνει, να εκπαιδεύει του θεραπευτέ υγεία, να εξειδικεύει ε, ε, γιατρού mm. στο αντικείμενο του ζαχαροδιαβήτη, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε άτομα με διαβίτη, ε, με ό,τι τελευταίο υπάρχει. Και φυσικά να ενημερώνει και τα άτομα με διαβίτη πώ μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την νόση του. Επομένω, αυτό είναι και ο στόχο, είναι εκπαιδευτικό ο στόχο τη εταιρεία. Και η εταιρεία αυτή αριθμεί μέλη γιατρού. Ε... Ναι. θεραπευτέ υγεία υγείας έχουν σχέση με το διαβήτη. Είναι διατροφολόγοι, είναι ψυχολόγοι, είναι κοινωνιολόγοι, είναι νοσηλευτές, είναι ποδολόγοι. Όλη μια ομπρέλα ε, ειδικών πάνω στη διαχείριση του ζαχαρόδιαβήτη. Και πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος. Από τη στιγμή που είναι αποδεδειγμένη η ανασχόλησή του με το αντικείμενο του ζαχαρόδιαβίτη διαβήτη, μπορεί να γίνει και τον προτείνουν και δύο άτομα, μπορεί να γίνει ε, ελεύθερα μέρα. Όπω γίνεται σε όλε τι εταιρείε, στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών κτλ. Έτσι, έτσι αυτή είναι η διαδικασία. Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα να απαντήσω στο δεύτερο σκέλο τη ερώτησή σα πραγματικά είναι ότι περίπου στην Ελλάδα μιλάμε για ένα εκατομμύριο χιλιάδε άτομα με διαβήτη, μιλάμε για ένα δέκα και κάτι με ζαχαρόδια βήτη. το ποσοστό αυτό αυξάνει. Βασικά αίτια. Κληρονομικότητα, παχυσαρκία, έλλειψη άσκηση είναι τα κυριότερα αίτια και η κληρονομικότητα που βασικά ε, οδεύει στην αύξηση αυτών των ποσοστών. Φυσικά όμω ζούμε μια, ένα καλό φεγγάρι για τη θεραπεία και τη διαχείριση του ζαχαρόδιαβήτη. Όταν λέμε καλό φεγγάρι, έχουμε πολύ χρήσιμα εργαλεία. Από τη μία θεραπευτικά, υπάρχουν νέε κατηγορίε φαρμάκων που ε, ουσιαστικά ε, θωρακίζουν το άτομο με διαβήτη και όταν μιλάμε θρακίζουν και από θέμα καρδιάς και από θέμα νεφρών και από θέμα μεταβολικού ελέγχου. Με αποτέλεσμα να αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Από την άλλη έχουμε την τεχνολογία που και αυτή με τις αντιλίες, με τις καταγραφές, με τις αισθητήρε, έχει οπτικοποιήσει όλα τα δεδομένα των ατόμων με διαβήτη και πραγματικά μιλάμε για μια νέα εποχή στο ζαχαρόδι διαβήτη. Ακούμε πολλές φορές ότι κάποιος έχασε το φως του ή του κόψανε το πόδι λόγω διαβήτη. Ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι, δεν είναι το σύνηθες και θέλω να φύγουμε από αυτή την εικόνα παρότι την έχουμε αντιμετωπίσει όλοι γιατί ο διαβήτης θέλει διαχείριση. Από τη στιγμή που διαχειριζόμαστε το διαβήτη και μιλάω για το άτομο με το διαβήτη το διαχειρίζεται δεν θα δει ποτέ και δεν θα νιώσει τέτοιες εικόνες ένα ρυθμισμένο, ένα ο οποίο κάνει διαχείριση του διαβήτη και με τη βοήθεια των ειδικών, σίγουρα δεν θα έρθει αντιμέτωπο. Τώρα, αν κλείσει τα μάτια και δεν θέλει να σκεφτεί το διαβήτη, δεν θέλει να παρακολουθεί, δεν θέλει να μετράει το ζαχαρό του, δεν θέλει να πάει ποτέ σε γιατρό, δεν θέλει να παίρνει τα φαρμακά του και, τα, και που πρέπει να ακολουθεί τι οδηγίε των ειδικών, τότε μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με μια τέτοια εικόνα. Αλλά ο, αυτό που θα ενδιαφερθεί για τον εαυτό του δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει Ποτέ μια τέτοια εικόνα. Ωραία. Οπότε, ποιο είναι αυτό που θα ενδιαφέρει για τον εαυτό του, να πάει κανει ένα τσεκάπ και δει τι θα πρέπει να ανησυχήσει. Μιλάμε για έναν ο οποίο. Ε, με ρωτάτε για κάποιον ο οποίο δεν ξέρει αν έχει διαβήτη δεν ξέρει. Ωραία. Πάει στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Η διάγνωση μπαίνει πάντα σε μικροβιολογικό εργαστήριο. Δεν μπαίνει ποτέ με, το, με τους μετρητές του μετρητέ ζαχάρου γιατί κάνουν το λάθο αρκετοί. Και μου με πέτρανε το ζάχαρο, σου λέει γιατρέ, το βρήκα 150. Πάνω απ' διαβητικό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η διάγνωση μπαίνει πάντα σε μικροβιολογικό εργαστήριο. Θα πρέπει, αν δούμε ότι το ζάχαρό μα είναι πάνω από 126, ίσο ή πάνω από 126, μένει διαβήτη. Αν δούμε ότι είναι μεταξύ της γκρίζα ζώνη και η γκρίζα ζώνη κατά είναι 100 με 125 και κατά από 110 μέχρι 125, τότε μπορούμε να κάνουμε μια καμπύλη ζαχάρου, μια δοκιμασία αν όχι στην γλυκόζη, να δούμε αν μεταγευματικά ανεβαίνει το ζάχαρό μας. Τότε μπορούμε επίσης με άλλο ένα τέτοιο διαγνωστικό κριτήριο όπως είναι η μεταγευματική υπεργλυκαιμία, δηλαδή δύο ώρες μετά τη φόρτιση με γλυκόζη, αν έχει πάνω από 200 σημαίνει διαβήτης. Και ένα τρίτο κριτήριο που έχει μπει είναι ο η γλυκοζηλιομένη μοσφαιρίνη, αν είναι πάνω από 6,5. Αλλά η γλυκοζηλιομένη μοσφαιρίνη είναι ένα δείκτη που μα λέει το χτε. Mm. Μα λέει το προηγούμενο τρίμηνο, δεν μα λέει το αύριο. Δεν έχει προγνωστική αξία. Επομένω, τα δύο χρήσιμα εργαλεία είναι μια γλυκόζη νηστία και μια καμπύλη ζαχάρο μια δοκιμασία ανοχή στην γλυκόζη, που σαφώ μα δίνει μια καλύτερη εικόνα για το σήμερα και το αύριο. Είναι πολύ στη μόδα, κύριε Σκούτα, το γεγονό να αποφεύγουμε τη ζάχαρη. Δηλαδή λέμε θα βάλουμε στον καφέ στέβια, θα βάλουμε ε, ζαχαρίνη, δεν θα, θα, το, θα το πιούμε σκέτο ξέρω εγώ, να αποφεύγουμε να μην, να, να μην τρώμε γλυκά που έχουν ζάχαρη, άλλα γλυκά άνευ, ζάχαρη με άλλα γλυκαντικά. Αυτό πώς τη βλέπετε αυτή την τάση. Κοίταξτε, σε σχέση με το διαβήτη... Και γενικότερα. <σχειάς> <τρόμος. σχειάς> ναι, Εντάξει, η σαν στάση είναι σωστή και πολλέ φορέ για να μην ανεβαίνουν τα τρικλικερίδια, για αποτοξίνωση, για, 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 πάρα πολλού λόγου. Αλλά σε σχέση με το διαβήτη δεν έχει καμία σχέση. δεν, έχει. δεν έχει σε σχέση με το ότι αυτό ο μύθο ότι αν θα φάω ζάχαρη ή αν θα φάω κρέα, ότι αυτό που θα φάει ζάχαρη θα αναπτύξει η διαβήτη, αυτό που θα φάει κρέα δεν θα αναπτύξει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο διαβίτη αναπτύσσεται λόγω τη μεγάλη κατανάλωση τροφών με μονομένα τι Δηλαδή, σε μία φορά κάνουμε μια φοβερή περιλικαιμία με αποτέλεσμα δεν μπορεί το πάγκρα να παράγει τόσο ινσουλίνη και με αποτέλεσμα δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση στο βάθο του χρόνου. Μεγάλη, κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων όπω κάνουν περισσότεροι σε ένα γεύμα μόνο. Αυτό είναι το άσχημο. Κακή διατροφή, κακέ διατροφικέ συνήθειε, η έλλειψη άσκηση και κληρονομικότητα. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν θα εμφανιστεί ο διαβήτη, σίγουρα θα πρέπει να αποφεύγουμε τη ζάχαρη, ή τη φρουκτόζη και να πάμε σε αυτά τα προϊόντα τα οποία προβλέπονται. Δηλαδή, αν... ναι, είναι η ναι. έχει σαφέ, ένδειξη. Έχε σαφέστατη ένδειξη. Mm -hmm. Μάλιστα. Ε, και γενικότερα, στην εποχή που ζούμε, όπου πραγματικά πλέον και με λόγω τη πανδημία, έπρεπε να δουλεύουμε από το σπίτι μπροστά σε έναν υπολογιστή και να μην. Παλιά, σα πούμε, βγαίναμε από το σπίτι να πάμε στη δουλειά, περπατούσαμε. Τώρα καθόμαστε πολύ και δουλεύουμε. Αυτό δηλαδή παίζει, λέτε, σημαντικό ρόλο η ακινησία και η έλλειψη και άθληση ενέργεια. Κυρίαρχο ρόλο, κύριε Σταματόπουλε. Κυρίαρχο ρόλο γιατί ε, μειώνεται η ισουλήνο αντίσταση. Ε, ένα πολύ βασικό πράγμα. Η παχυσαρκία είναι ε, κακό οδηγό στο διαβήτη. Και ε, στο τελευταίο συνέδριο, παγκόσμιο συνέδριο, και το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο, τονίστηκε με τα ε, πιο δυνατά χρώματα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και η παχυσαρκία. Επομένω, ένα οποί... το πάνω από το 80-85% των ατόμων με διαβήτη είναι υπέρβαρη και παχύσαρκη. Επομένω, αν έρθει και η έλλειψη τη άσκηση, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα σοβαρό πρόβλημα και υπάρχει το φαινόμενο τη αντίσταση. Αυτή την αντίσταση προσπαθεί να... να, βοηθήσει και να λύσει η άσκηση. Να μειωθεί η αντίσταση, να δουλέψει καλύτερα η και η ενσουλήνη. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν και ενέσεις ινσουλίνης για να αριθμίζουν το διαβήτη. Γενικά όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε τα 35 τελευταία χρόνια, μια που είμαστε και στο 305ο Πανελλήνιο Συνέδριο, έχουν γίνει, έχει γίνει πρόοδος στην αντιμετώπιση του διαβήτη ή είναι ο ίδιος τρόπος που ξέραμε. Έχουν γίνει άλματα, όχι πρόοδοι. Έχουν γίνει άλματα. Όταν ξεκίνησα, καλή ώρα που είπαμε το 1997, υπήρχαν δύο-τρία ε, φάρμακα ε, για το διαβήτη ε, και ένα-δύο είδη εινσουλινών. Τώρα έχουν γίνει, υπάρχει κοσμογονία. Τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν για το διαβήτη είναι πάρα πολλά. Ε, με αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγάλη, ε, ένα μεγάλο πορτφόλιο που μπορούμε να διαλέξουμε το τι ταιριάζει στο καθένα, mm -hmm. είναι πολύ βασικό για να τον το βοηθήσουμε και όχι μόνο για το, όπως είπαμε, να του ρίξουμε την γλυκοζυλιωμένη ή να του ρίξουμε το ζάχαρο. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με χίλιους τρόπους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να πηγαίνει καλά με την καρδιά, τα νεφρά, με, όλο, με όλα τα όργανα του ε, και το δεύτερο ε, στο κομμάτι αυτό που σα ανέφερα είναι ότι η τεχνολογία γενικότερα και οι ενσουλίνε που υπάρχουν, υπάρχουν αντίστοιχε ενσουλίνε, ε, υπάρχουν καταγραφέ που μπορεί στο κινητό σου οπουδήποτε να βλέπει τα δεδομένα και να, χωρί να τσιμπιέσαι να σταματάς στο δρόμο. Ε, αυτό το πράγμα έχει απλουστευτεί εντελώ η ποιότητα ζωή, Έχει βελτιωθεί Α, η ποιότητα ζωής ενός ασθενή έτσι. με σακαμπίστευτα. Όπω κοιτάει το κινητό του, τι ώρα είναι, βλέπει το κινητό του. Το ζάχαρο που έχει αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη βοήθεια, δεν το συζητάμε. Να mm -hmm. αποτέλεσμα να κάνει και έγκαιρα τι παρεμβάσει που χρειάζεται και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Τα συνέδρια τώρα που γίνονται, όπω το δικό σα, έχουν πώς να το πω, ανταπόκριση από τους ειδικούς, δηλαδή θέλουν να πηγαίνουν στο συνέδριο να ενημερωθούν ή υπάρχει η τάση ότι εγώ ακολουθώ το συγκεκριμένο τρόπο θεραπείας, έχω το συγκεκριμένο φάρμακο και δεν θέλω κάτι άλλο. Τι συμβαίνει με τους γιατρούς. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να η, ενημέρωση, η εκπαίδευση δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Είναι καλή ώρα, είναι Λέβαια. και η Δευτέρα είναι η μέρα διαβίτη 14 Νοεμβρίου. Λέβαια. Και στην Παγκόσμια Μέρα του διαβίτη είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και την εκπαίδευση. Πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωνόμαστε και οι θεραπευτέ υγεία και να εκπαιδευόμαστε και εμεί. Γιατί αν δεν εκπαιδευτούμε εμεί, δεν θα μπορούμε να εκπαιδεύσουμε. Επομένω, όλοι θα πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται, τι είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει και στη διαχείριση και στη θεραπεία του ζαχαρόντου διαβίτη και θα πρέπει αυτό να το μεταλαμπαδεύουμε και σε νεότερους συναδέλφους αλλά και στα στο, στο άτομα που είναι κοντά μας και τα παρακολουθούμε για το διαβίτη. Επομένω, η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Μάλιστα, οπότε αυτό κάνουν και το συνέδριο και το δικό σας φυσικά. Έτσι και έχουμε ξένους ομιλητές και έχουμε και Έλληνες ε, έγκριτους ομιλητές. Πραγματικά ε, όλο αυτό το τετραήμερο θα είναι πάρα πολύ γιατί δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους συναδέλφους και από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και γενικότερα από την Ελλάδα να εξοικειωθούν με την τεχνολογία. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα το χρησιμοποιήσουν κάθε μέρα και θα βοηθήσουν πάρα πολύ τα άτομα και φυσικά ότι, ότι τελευταίο υπάρχει στην έρευνα και στη διαχείριση του ζαχαροδιαβήτη. Φαντάζομαι όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας, της COVID-19, του κορονοϊού που λέμε, ήταν, θα σας ρωτούσαν οι ασθενείς τι, τι να κάνω με τα εμβόλια, με το ένα, με το άλλο, έπαιξε κάποιο ρόλο αυτό, δηλαδή επηρεάζει το εμβόλιο ή μπορεί άνετα οι άνθρωποι που έχουν να εμβολιαστούν. Ευχαριστώ θερμά για την ερώτησή σας. Πραγματικά το άτομο με διαβήτη, όπως είπαμε, που είναι καλά ρυθμισμένο, που έχει διαχείριση, έχει αυτοέλεγχο του διαβήτη, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ούτε κορονοϊό έχει να φοβηθεί, ούτε εμβόλιο, ούτε τίποτα. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Τώρα αν υπάρχουν πολλά προβλήματα, πολλές συνοσυρότητες, τότε τα πράγματα ίσως να δυσκολεύουν, ίσως θα πρέπει μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Αλλά μπορεί να εμβολιαστεί και πρέπει να εμβολιαστεί όπω εμβολιαζόμαστε όλοι. Είτε έχουμε διαβήτη, είτε δεν έχουμε διαβήτη και το άτομο με διαβήτη θα θα πρέπει να θωρακιστεί έναντι του κορονοϊού και έναντι τη γρήπη, του πνευμονιόκου και όλα τα εμβόλια που θα πρέπει να κάνει όπω και του ερπιτοϊού στι μεγάλε ηλικίε. Οπότε ναι, συστήνεται, πρέπει. Στον, συστήνεται στον κόσμο. Συστήνεται, βέβαια. Βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα, ε, να δούμε λίγο πάλι την αφίσα, αν μπορούμε, γιατί έχω να σα κάνω Μία ερώτηση. Βλέπουμε την αφίσα και πάνω είναι το σύμβολο. Είναι η Ελλάδα σε ένα κύκλο και βλέπουμε κάτι χρώματα με τελίτσε. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σκούτα. Καταρχήν, γενικότερα το μπλε χρώμα. Το μπλε χρώμα, βλέπετε και τον κύκλο κάτω που, το έχουμε, βλέπω, ναι. που, έχουμε, το λευκό πύργο. Ο μπλε κύκλο δείχνει ενότητα. δείχνει ενότητα όλου του κόσμου, τη παγκόσμια κοινότητα για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Είναι πολύ βασικό. Και το μπλε είναι το χρώμα του ουρανού. Και ο κύκλο έτσι. Επομένω, είμαστε όλοι μια λυσίδα, είμαστε όλοι σε, ένα, σε μια ομάδα, η οποία προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα την νόσο. Και αυτά τα χρώματα που βλέπουμε στον κύκλο, τα πολλά, σημαίνουν κάτι, Όχι. Όχι, όχι ναι. είναι έτσι σχέδιο. Ναι, 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 ναι. <laughs> πάντως μου άρεσε πάρα πολύ το λογότυπο που έχετε φτιάξει. Και αν κατάλαβα καλά. Ο λέτε... μπλε κύκλος είναι το σημείο κατευθείαν του διαβήτη. Του διαβήτη. Ε... Ο διαβήτη είναι και το όργανο που έχουμε και κάνουμε τον κύκλο. Εντάξει, όχι. Okay. <laughs> ο Ζαχαρόδη Διαβίτη. Έχετε δίκιο. Ο Ζαχαρόδη yeah. Διαβίτη. Ε, Πάντω, συνειδητικά φέρει και εκεί αφού είναι ο κύκλο. Ε, Παίζουμε με τι λέξει τώρα, κύριε Σκούντα, όπω καταλάβατε. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, ε, αυτό που ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω είναι ότι μιλάμε για την ελληνική εταιρεία μελέτη και εκπαίδευση για το Ζαχαρόδη διαβήτη που σημαίνει ότι είναι πανελίνα. δεν είναι μόνο πανελλήνια, εδώ Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Είναι μέλη τη από όλη την Ελλάδα. Σαφέστατα. Mm -hmm. Πόσα μέλη πάνω κάτω? Είμαστε περίπου στα 650 μέλη. Α, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.500 με 2.000 συνέδρους. Είτε διαδικτυακούς είτε με φυσική παρουσία Α, νομίζω ότι... στο συνέδριο. Καλά, τέτοια νούμερα δεν ακούμε ναι. συχνά στα συνέδρια. Είναι... Ναι. Μεγάλη επιτυχία κύριε Σκούτα, δεν ξέρω να το αντιλαμβάνεστε. Είναι μεγάλο Έχει... και το φορτίο και η ευθύνη σωστά, αυτής της εταιρεία πραγματικά και προσπαθούμε ε, για το καλύτερο. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε ε, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι διοργανώνεται αυτή η ημερίδα για το κοινό, διαδραστική, ορταστική η ημερίδα, την Κυριακή. Τώρα μεθαύριο 13 μεθαύρι. Νοεμβρίου στι 10.30 10. το πρωί. 10.30 10, 10 το πρωί. Στην Αλέξανδρο, σε ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάστο, όπου θα υπάρχουν ομιλητέ, θα μιλήσετε και εσεί, αλλά και ο κύριο Τσούτσα. Τσούτσα, σχέση με την τεχνολογία και ό,τι τελευταίο κυκλοφορεί, είτε θεραπευτικά είτε τεχνολογικά, στη διαχείριση του ζαχαροδιαβήτη. Νομίζω άνθρωποι που έχουν ζαχαροδιαβήτη, έχουν συγκινήσει ή γενικά θέλουν να ενημερωθούν γι' αυτό, δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία γιατί θα Είναι μια καλή από του ειδικού. Και αυτό είναι πάντοτε το σημαντικότερο να μιλάνε ειδικοί και άνθρωποι που έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο. Γιατί στην Ελλάδα, κύριε Σκούτα, μιλάνε όλοι για όλα και δεν αφήνουμε ποτέ του ειδικού να μιλήσουν. Το έχετε παρατηρήσει αυτό. Οπότε τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να ακούσουμε από του ειδικού το τι ακριβώ συμβαίνει με τον καρόδι διαβήτη. Το 35ο συνέδριο θα τελειώσει λοιπόν την Κυριακή. Και μετά θα αρχίσετε να εργάζεστε για το 36ο. <laughs> τη Δευτέρα θα φωταγωγήσουμε το Λευκό Πύργο. Στα χρώματα του. Στα χρώματα ah. έτσι. Γιατί είναι η μέρα Διαβήτη. Πρέπει ah. να τιμήσουμε αυτή βεβαίως, τη μέρα. Βεβαίως. Και πρέπει να πούμε σε όλη την κοινωνία, σε όλο τον κόσμο, το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι θα πρέπει να προλάβουμε το Διαβήτη. Είναι το καλύτερο φάρμακο η πρόληψη. Και τι σημαίνει να προλάβουμε. Σημαίνει να βγούμε στον δρόμο να περπατήσουμε. Σημαίνει να προσέχουμε διατροφικά το τι κάνουμε και οι, 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 τα άτομα που είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου να προσέχουν ακόμα περισσότερο γιατί μπορεί να τρεναριστεί αυτή η κατάσταση να καθυστερήσει αν είναι να έρθει ο ζαχαρός διαβήτης. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά το να έρθει ο διαβίτης στα 40 και είναι διαφορετικά να μας έρθει στα 60. Επομένω, και... στο χέρι μα είναι. Είναι παράγοντε που μπορούμε να του τροποποιήσουμε. Και εκεί στοχεύουμε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι αν ακολουθήσουμε αυτά που λέτε, θα είναι όλα καλύτερα. Έχουμε και μηνύματα, συγχαρητήρια στον κύριο Σκούτα. Αλλά δεν θα διαβάσω συγχαρητήρια, θα διαβάσω μια ερώτηση. Η μαλλιτιτόλη ενδείκνεται, λέγεται, διαβητικού. Ε, ναι, ενδείκνεται, δεν υπάρχει καμία αντένδειξη. Επίσημη ένδειξη. Ωραία. Λύσαμε και την απορία τη <coughs> τηλεθεάτρια. Κύριε Σκούτα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στι υπόλοιπε ημέρε του συνεδρίου και βεβαίω την Κυριακή που μπορούν όλοι να έρθουν 10.30 στο Μακεδονία Παλά και να ακούσουν τι ενδιαφέρουσε ομιλίε. Και βεβαίω ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και θα απασχολεί, είναι, δεν είναι μόνο ένα θέμα επικαιρότητα λόγω του συνεδρίου, είναι ένα θέμα που απασχολεί ε, πολλού ανθρώπου. Σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα σήμερα στην Περκίνα Τηλεόραση. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση και τη χαρά που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σα και με του τηλεθέτε. Σα ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.